Μη συζητάς. Μη συζητάς. Καλύτερα να πάνε να πνιγούνε. Καλύτερα να πάνε να πνιγούνε. Τι έχει ο Μανολιός και φόρεσε τα ρούχα τα λιώσε. Τι να πει. Η Δυτική Ελλάδα απουσιάζει από το νέο κυβερνητικό σχήμα που ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο. Κανένας από τους κυβερνητικούς βουλευτές των τριών νομών, Αχαΐας, Ηλίας, Έτωλα, Καρνανίας, δεν συμπεριλαμβάνεται στο νέο υπουργικό σχήμα. Όλα μπάχαλο. Πρέπει να φύγουν όλοι. Όλοι να φύγουν. Χειροτερεύουμε. Όποιο και να είναι, τα ίδια και χειρότερα πάμε. Δεν μπορεί να φύγει κανένας. Μας έχουν δέσει με κρίκους, όλους, γενικά. Είναι ψεύτες όλοι τους. Ο βουλευτής Ηλίας Κώστας Τζαβάρας, που ήταν αναπληρωτής υπουργός παιδείας αρμόδιος για τον πολιτισμό, δεν συμμετέχει, καθώς το Υπουργείο διαχωρίστηκε σε παιδείας, που παραμένει ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ενώ ο υπουργός πολιτισμού αναλαμβάνει ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Μπάχαλο θα γίνει όλα. Ξεγραφτούμε από Έλληνες. Δεν ασχολούμαι με αθλίους. Από τον νομό της Έτωλα Καρνανίας δεν συμμετέχει κανένας βουλευτής, καθώς έφυγαν από το Υπουργείο Υγείας ο Μάριος Σαλμάς. Ενώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προβλέπεται θέση υφυπουργού, την οποία κατήχε μέχρι σήμερα ο έτερος βουλευτής του νομού Κώστας Καραγκούνης. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, στον βουλευτή Έτωλα Καρνανίας του ΠΑΣΟΚ, Θάνο Μωραϊτή, έγινε πρόταση για τη θέση του υφυπουργού εργασίας, αλλά δεν τη δέχτηκε.